Τώρα τα ξέρεις όλα. Τι να πω. Οι επιλογές σου στους άντρες ήταν μια απογοήτευση διαρκείας. Ο Παύλος δεν ήταν επιλογή μου. Δεν αισθάνθηκα ποτέ και τίποτα γι' αυτόν. Ναι, φαίνεται άλλωστε, το είδα. Σου είπα. Τα έφτιαξα μαζί του μόνο και μόνο για να εκδικηθώ τον Άρη που με χώρισε. Και δεν το έμαθε ποτέ. Κρίμα. Και ούτε πρόκειται να το μάθει. Δεν πρέπει να το μάθει. Θα με χωρίσει, είναι σίγουρο. Ο Άρης δεν τα ανέχεται αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ο Τζιμάκης με είχε στο χέρι. Μην ξαναπείς αυτό το όνομα. Δεν αντέχω ούτε να τα ακούω πια. Μπαμπά. Όταν ο Άρης γύρισε πίσω μετανιωμένος, εγώ την έληξα αυτή την ιστορία. Το μόνο πράγμα που ήθελα ήταν να ζήσω μαζί του. Και να μην το μάθει ποτέ και κανείς όλο αυτό. Να μείνει κρυφό. Είδες, τελικά ουδέν κρυπτών υπό τον Βίκτορα. Γι' αυτό λοιπόν και όταν ξεκίνησε ο Τζιμάκης να με εκβιάζει. Δεν μπόρεσες να αντισταθείς. Αυτά παθαίνεις για να με αποκλείσεις από τη ζωή σου. Αυτά παθαίνω που σε αφήνω να κάνεις κουμάντο στη ζωή μου, θες να πεις. Ποιος έφερε στην εταιρεία αυτό το κάθαρμα? Μαρινά μου, αν ήξερα το παραμικρό, δεν θα προχωρούσα. Είναι δυνατόν. Ας μην με κατηγορείς τώρα για τον Τζιμάκη. Δεν ήξερα. Δεν είχα ιδέα. Πώς να σου το πω. Τέλος πάντων, πάει τελείως αυτή η ιστορία. Υπάρχει ένα κενό όμως ακόμα. Πώς θα καλύψουμε την απουσία του από την εταιρεία? Μαρινάκι μου, τα έμαθα και τρελάθηκα. Ούτε να σας είχαν ματιάσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, το ένα κακό πίσω από το άλλο? Μα να σου κλέψουν την τσάντα. Ποια ήταν, η μπορντό ή η κλάτς? Η μαύρη backpack. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα η μπορντό. Δεν θα το άντεχα, είναι αγαπημένη μου. Για την backpack μη σκάς. Είναι so out of fashion φέτος. Τώρα θα μου πεις και αυτή η τσάντα είναι. Κουράγιο. Λοιπόν, να σας αφήσω εσάς που τα λέτε έτσι πολύ καλά μεταξύ σας και συνεννοείστε. Έχω να πάω σε μια δουλειά εγώ. Τεσούλα, μην με κοιτάς έτσι. Αφού σου είπα ότι δεν έχω πρόβλημα με το μεταξύ σας. Είναι δυνατόν να τις επιτεθεί μέσα στο ίδιο